Εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει και ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι είχαμε πει ότι αυτό το πράγμα, αυτή η πολιτική διαδικασία που έγινε και όπως εξελίσσεται πλέον, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει πριν πολύ καιρό. Το λόγο τώρα έχει δικαιοσύνη. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς. Αυτά. Δέχεστε τη γνώμη που λέει και ο κόσμος ότι άργησαν να γίνουν συλλήψεις? Το τι λέει ο κόσμος, εμένα δεν με αφορά. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Εμείς ως κίνημα, ως ανεξάρτητοι Έλληνες, θεωρούμε ότι έπρεπε να είχαν γίνει αυτά, να είχαν προλάβει το κακό, γιατί μια παροιμία λέει κάλλιο το θεραπεύει παρά το εγχειρίζει. Δηλαδή να μην φτάσει στο σημείο να το πρέπει να το θεραπεύσει το πράγμα παρά να φτάσει στο σημείο να το κάνει εγχείρηση. Αυτή τη στιγμή γίνεται η εγχείρηση και η εγχείρηση είναι βαθιά. Η συνέχεια, οι εισαγγελείς και οι δικαστές. Τρεις βουλευτές αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικά μέτρα. Ο κ. Μιχαλολιάκος με άλλους δύο βουλευτές. Είναι γνωστά. Το να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα δεν λέει τίποτα. Εμείς είμαστε αυτοί, σαν εξάρτητοι, ξανατονίζω, ότι δεχτήκαμε και τη λέλαπα και τη βία και αυτό το πράγμα το οποίο σήμερα βιώνει η ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει το οποίο λίγο και περιμένουμε να έρθει και ο Πρωθυπουργός για να σε ενημερώσει επίσημα και από τη Βουλή. Πώς βλέπετε τώρα το μέλλον? Έχουμε τη Χρυσή Αυγή μέσα στη Βουλή, να υπενθυμίσουμε. Πώς θα είναι τώρα το μέλλον μέσα στη Βουλή? Κοιτάξτε, ένα πολύπλοκο πράγμα. Καταδικασμένοι, προφυλακισμένοι, μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή. Όλα αυτά είναι πολιτικά θέματα τα οποία θα λυθούν όσον ούπο. Επίσης πιστεύω ότι θα κάνει και την δουλειά της η δικαιοσύνη. Πολλό δε μάλλον και η κυβέρνηση, η οποία στο πολιτικό επίπεδο πρέπει να εμέρεσει τα κόμματα. Και ο ελληνικός λαός τουλάχιστον να ηρεμήσει. Να μην φτάσουμε εκεί που εμείς λέμε όχι, στο διχασμό. Όχι φασίστες, όχι αντιφασίστες. Είμαστε στο μνημόνιο και αντιμνημόνιο. Στηρίζουμε εμείς την έξοδο από το μνημόνιο. Πρέπει να καταγγελθεί. Δεν βγαίνει.